Γιάννη, στα καλύτερά σου κι εσύ απόψε. Τολμώ να πω. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Γιάννη. Ό,τι μπορείς κάνεις, Γιάννη. Αυτή τη φορά είχες πολύ έντονα τονικά θέματα. Βέβαια, είναι οι γρήγορες αναπνοές αυτές που χρειάζεται να πάρεις για να πεις το ρεφρέν. Ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ ωραίο, με πολύ καθαρές, χαμηλές, πολύ, πάταγες πάρα πολύ καλά. Εντάξει, στο ρεφρέν είχες ένα θέμα στην τονικότητά σου. Αλλά η ψυχή μετράει, Τζον. Εσύ το είπες με ψυχή και εγώ κρατάω αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Κέτι. Ακριβώς ό,τι είπε ο Γιάννης. Ναι, τραγούδησες με ψυχή, τα τονικά ήταν αρκετά. Από τη μέση του τραγουδιού όμως και πέρα, από τη γέφυρα και πέρα, ήταν πολύ καλύτερο. Πραγματικά είχες πάρα πολύ δύναμη. Καλά, η εμφάνιση είναι καταπληκτική. Αστράφτης ολόκληρος. Κουκλί. Και το ρούχο σου και εσύ. Θα γίνετε τρία όλα με τα στρας. Ναι, ναι, θα πάω εκεί μετά. Όλοι μαζί. Σήμερα λάμπουμε όλοι. Απαστράφουσες όλα. Ήθελα από πριν να πω στην Τζέλη ότι είναι συγκλονιστικό το κορίτσι αυτό. Δηλαδή κάνει υπέροχα πράγματα. Είναι πολύ υψηλού επίπεδου οι χορογραφίες της. About you. Κανονικά. Σε θέλει για το μαγαζί, μάλλον. Έξω. Η Τσέιλι είναι από τις καλύτερες χορογράφους που έχουν περάσει από την Ελλάδα. Πρέπει να δεν το λέω επειδή συνεργαζόμαστε. Είναι η αλήθεια. Very good thing. Δεν τις. Ελένη, παιδιά, we're gonna translate later, baby. Ελένη, δεν τη φτάνει η Ελλάδα. Πρέπει να βγει και έξω από την Ελλάδα. Κάνει και έξω πράγματα. Πολλά, η Τσέιλι. Πολύ καλή. Στο Γιάννη. Γιάννη, ναι, και εγώ θα παραβλέψω τα τονικά, γιατί πραγματικά τραγούδησες με πολύ ψυχή, τάχωσες. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, Κέτι. Φίβο. Δύσκολο τραγούδι αυτό. Αυτό εννοούσα με το μικρόφωνο που άκουσες τώρα από το Γιάννη. Mm. Αυτό, να το κάνει το μικρόφωνο να υποφέρει. Να χαλάσει κάψα, να το... Τελικά. Ναι. Χάλασε κάψα. Λοιπόν. Υπέφερα πολλές απόψεις. Όχι, κοίταξε, τα τονικά έχεις πολλά τονικά, εντάξει το είπανε, αλλά εγώ θα κρατήσω, θα κρατήσω το ότι κατάλαβες αυτό που σου είπε ο Άκης για τη διαμήραση, για το εξάρι και δεν το έκανες έτσι ρομποτικά όπως το έλεγες, αλλά άρχισες να ξεχυλώνεις κάποιες αξίες, μετά να μαζεύεις για να χωρέσουν στο ίδιο μέτρο τις υπόλοιπες, που έτσι πρέπει να το χειρίζεσαι το εξάρι για να βγαίνει ενδιαφέρον και ωραίο ερμηνευτικά και να μην βγαίνει μηχανικό πολύ. Το κατάλαβες λοιπόν αυτό που σου είπε και το παρατήρησα, το έκανες, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ερμηνευτικά ήσουν καταπληκτικός, ακριβώς όπως έπρεπε να είσαι, γι' αυτό τα τονικά θα τα παραβλέψω. Έτσι, δηλαδή αυτό το που ήσουν αφοβισμένος στις αρχές και όλα αυτά, τώρα έβγαλες μεγάλο τσαμπουκά στο κομμάτι που είναι κομμάτι για να βγάλεις το τσαμπουκά και το άχτι αυτό το ότι αγάπησες και πάλι το λάθος άνθρωπο, ας πούμε, έτσι. Πρωταγωνιστής πλέον, Ξεκίνησε, πως είπες, έκανε βρεγμένο Έκανε αυτό, βρεγμένη γάτα. Έκανε βρεγμένη γάτα. Θα μείνω στο πρωταγωνιστή. Ευχαριστούμε, Ευχαριστώ Φίβο, πολύ, κύριε για Φίβο. Τα πολύ όμορφα λόγια έχω να πω εγώ σήμερα. Φίβο, θα πάω στο Γιώργο. Ωραία, με τα λευκά. Εγώ, στα λευκά. Δεν μπορώ, δεν το διαχειρίζομαι πια. Εγώ δεν βρήκα κανένα λάθος. Μόνο αυτόν τον λάθος άνθρωπο. Εγώ τα βρήκα όλα σωστά για μένα. Και η ερμηνεία και το πάθος και η δύναμη και η εμφάνιση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό το οποίο και άκουσα και είδα. Θεωρώ ότι αυτό το τραγούδι των Arcade έχει δύναμη την οποία τη βρήκες μέσα στο τραγούδι. Ο Ηλίας Βρετός, ο οποίος έχει ερμηνεύσει το τραγούδι, το έχει πει με τον τρόπο του. Εσύ έβαλες τη δική σου ερμηνεία. Θεωρώ ότι ήταν πολύ καλύτερη η τωρινή σου εμφάνιση από την προηγούμενη. Και νομίζω ότι με αυτή την τελευταία εμφάνιση αφήνεις μια πολύ ωραία γεύση σε όλο αυτό το show και σε όλη αυτή την τετράμινη προσπάθεια και πορεία που έχουμε κάνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα πάω στο διευθυντή μας. Θα ήθελα από εσάς δύο λόγια για την πορεία του Γιάννη στην Ακαδημία. Εγώ θα πω, Γιάννη μου, ότι νιώθω περήφανος. Αλήθεια σου λέω. Γιατί ο σκοπός ο δικός μου ήταν μόνο αυτός. Να μπορέσω σε όλα τα παιδιά να βγάλω την ψυχή τους με όποιο τρόπο μπορούσα. Γι' αυτό ήμουν σε αυτή τη θέση και εσύ, Γιάννη μου, απέδειξες περίτερα να σήμερα ότι έχεις ψυχή και έχεις ψυχή πολύ δυνατή και πολύ μεγάλη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ
το ευχαριστώ μου δεν θα πάει μόνο στο Γιάννη, θα πάει σε όλα τα παιδιά, γιατί αυτό ειλικρινά το είδα από όλα τα παιδιά σήμερα. Είναι κάτι που δεν το έχω ξαναδεί σε κανένα προηγούμενο live μας. Έτσι. Έχω δει μια τεράστια μεταμόρφωση σήμερα. Είναι όλοι έτοιμοι να βγούνε. Και θέλω να πω κάτι άλλο για εμάς τους δασκάλους. Εμείς οι δάσκαλοι δεν είμαστε δεκανίκια για οποιονδήποτε. Είμαστε οι γέφυρες πάνω στις οποίες θα πρέπει να διασχίσει ο μαθητής και με το που περνάει την όχθη, εμείς σαν γέφυρα γκρεμιζόμαστε, εξαφανιζόμαστε και προχωράει στην πορεία του να βρει την επόμενη γέφυρα, να βρει τον επόμενο άνθρωπο που θα τον βοηθήσει να ανεβεί ακόμα πιο ψηλά και ακόμα πιο ψηλά, και αυτό δεν σταματάει ποτέ. Πολύ ωραία τα λέτε, κύριε Διευθυντά. Σας ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα εσείς, εάν θέλετε να κερδίσει ο Γιάννης, αυτοί είναι οι αριθμοί στους οποίους μπορείτε να τον ψηφίζετε. Τηλεφωνήστε ή στείλτε SMS στους αριθμούς που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας. Οι γραμμές θα κλείσουν στο τέλος της βραδιάς. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ όλους. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.